για να σε ασκήσει επιχάρτου. Ναι. Μας έχουν ταράξει τον τελευταίο δίμηνο, μπορώ να πω, έως τρίμηνο. Ο κάθε πολιτικός αρχηγός κάνει ασκήσει επιχάρτου για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, εν πάση περιπτώσει. Να καλησπερίσουμε ακόμη μια φορά τη Μαρία Τσακαλέρου Κλαπάφτη. Τη Μαρίζα Κλαπάφτη Τσακαλέρου. Με έχετε καταμπερδέψει πια. Πείτε με, λοιπόν. Έχει σταυρωθεί μάλλον από, το, από την παρουσία τη κυρία Μαρίζα Κλαπάφτη Τσακαλέρου. Και το εγώ θα κλέψω από την Εύα το λόγο και θα ήθελα να μας πείτε πώς αισθάνεστε σήμερα μετά από μια τέτοια, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το ΠΑΣΟΚ να καταλαμβάνει μόλις το 12 με 13%. Θεωρείτε ότι το βαθύ ΠΑΣΟΚ, οι συνδικαλιστές έχουν φύγει, έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει φάει ένα δυνατό χαστούκι, να το πούμε απλά και λαϊκά, από τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι αποφάσισαν, ψήφισαν εν πάση περιπτώσει και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Πώς αισθάνεστε, γιατί εμπλακήκατε στην κεντρική πολιτική σκηνή, ήσασταν υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και δεν το ξεχνάμε, το 2009, πριν από τρία ακριβώς χρόνια. Τι άλλαξε τα τελευταία τρία χρόνια, κυρία Μαρίζα Κλαπάφτη Τσακαλέρου? Πολλά. Οι 100 μέρες του Γιώργου Παπανδρέου, ίσως. Καταρχάς, το ερώτημα το πρώτο ήταν πώς νιώθω. Ανακουφισμένη για το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής και θα σας πω ότι είμαι ανακουφισμένη. Το ΠΑΣΟΚ χρειαζόταν, νομίζω, αυτό το πράγμα που του συνέβη σήμερα. Χρειαζόταν να φύγουν το όποιο βαθύ ΠΑΣΟΚ, το οποίο πολύ σωστά περιγράψατε, και νομίζω ότι ελπίζω να παραμείνουν υγιείς δυνάμεις. Δεν θα μπω σε χρωματισμούς ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι οι νέοι σήμερα έχουν την ανάγκη να δουν κόμματα με ανθρώπους οι οποίοι είναι προοδευτικοί. Πιστεύουν σε εξυγχρονισμό και σε μια μεταρρύθμιση του κράτους. Το όποιο ΠΑΣΟΚ, οι όποιοι άνθρωποι που ήταν στο ΠΑΣΟΚ τότε και δεν το επέτρεψαν να κάνει τις μεταρρυθμίσεις και καταλήξαμε να έχουμε όλες αυτές τις μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, έχουν πάει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ήθελα να δω τις υγιείς δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, τις υγιείς δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, αν θέλετε. Θα ήθελα να δω, για να είμαι ειλικρινής, και τον Τζίμερο μέσα στη Βουλή και να μπορέσουμε να δούμε ένα συνασπισμό κομμάτων μέσα από τους οποίους θα δούμε τις αλλαγές που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη ο τόπος. Άρα είσαι υπέρ της πολυφωνίας και στην πράξη, αν και ήττα της έκτης. Βεβαίως, να δείξουμε την κάρτα της επικράτειας και να θέσω το ερώτημα στην Μαρίζα. Βλέπουμε την κάρτα της επικράτειας όπου ψήφισαν το 60%, με ενσωμάτωση 31%, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,6%, δεύτερη δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ με 25,8% και τρίτο ΠΑΣΟΚ με 13,2%. Δεδομένη λοιπόν την ήττα της 6ης Μαΐου, όπου προκάλεσε βέρτιγκο στην άλλοτε κρατεά παράταξη της, του ΠΑΣΟΚ, αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη ημέρα αναμένεται να γίνουν εσωτερικές αλλαγές. Ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι τόσο ο κύριος Πάγκαλος όσο και ο κύριος Ραγκούσης φαίνεται να είναι εκτός από το ΠΑΣΟΚ. Και τελικά το ερώτημα είναι ότι φταίνε τα άτομα, γιατί τα άτομα μέχρι πρότινος χρειάζονται της εμπιστοσύνης και της αγάπης του εκάστοτε αρχηγού. Τι άλλαξε, ποιος τους άλλαξε και με αφορμή την δικιά σας μη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές. Όταν λέτε άτομα, σε ποιους αναφέρεστε, στους προαναφερόμενους Πάγκαλο και Ραγκούση? Στα πρόσωπα τα οποία έθεσαν τον εαυτό τους στην υποψηφιότητα, εκλέχθηκαν από τον ελληνικό λαό, αποτέλεσαν στρατιώτες της κρατεάς παράταξης και ξαφνικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιο τρόπο να θέλουν να τους απομακρύνουν. Αναφέροντας από τον πρόεδρο ότι ήταν κάποια μικρά σταγονίδια, φιαλίδια, μετά από μια ψαλίδια, από μια εγχείρηση. Και τώρα σταγονίδια, τον κύριο Πάγκαλο δεν το λες. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά ο κύριο Πάγκαλο που είναι σταγονίδια. Τα πρόσωπα και οι πολιτικές τους νομίζω πως θένε. Δεν είναι μόνο το θέμα προσώπων, είναι και θέμα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι αυτή που είμαι, αλλά το θέμα είναι πώς εγώ εφαρμόζω τα πιστεύω μου. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θεωρείς λοιπόν ότι η χρήση ανανέωσης, το ψηφοδέλτιο, γενικότερα τα πρόσωπα που στελεχώνουν το ΠΑΣΟΚ? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θέλω να δω καινούργια κόμματα. Θέλω να δω καινούργια κόμματα, δημιουργία καινούργιων κομμάτων. Δεν ψήφισες ΠΑΣΟΚ? Δεν θα απαντήσω σε αυτό. Η ψήφα μας είναι μυστική, άλλωστε. Αυτό είναι μια αίτηση. Έχει ενδιαφέρον, κύριε Τσαλταμπασίδη, το γεγονός ότι ένα νέο άτομο το οποίο ασχολήθηκε με τα κοινά, πολιτεύτηκε, αυτή τη στιγμή όπου όλοι θεωρούν ότι στην πράξη. Να μου φέρετε λεπτό, ευχαριστώ. Όπου στην πράξη περιμέναμε να μας πει καθαρά τι ψηφίζει, η ίδια κάνει μια πολύ κέραια τοποθέτηση όπου οι περισσότεροι συμπολίτες μας την κάνουν, ότι όλα τα πράγματα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Απλά το είπε ο Ηράκλητος. Λοιπόν, αλλά αν μιλάμε για νέο, φαντάζομαι όμως ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί νέο μια στροφή προς το καινούριο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη, με αρχηγό τον κύριο Βενιζέλο, που δεν είναι χθεσινός, από την άλλη πλευρά στη Νέα Δημοκρατία με αρχηγό πρόεδρο
τον κύριο Σαμαρά, την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Αβραμόπουλο. Μιλάμε για πρόσωπα που έχουν κυβερνήσει επί δεκαετίες στην Ελλάδα. Πώς λέμε το καινούριο, δηλαδή τι πάθανε, πάθανε Αλσχάιμερ, ξεχάσανε όλα τα παλιά και ήρθαν τώρα το καινούριο. Δεν είναι καινούριο, είναι παλιό. Είναι πολύ παλιό. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Πού διαφωνούμε σε αυτό το θέμα. Μα λέτε ότι έκανε αλλαγή το Πασόκ. Ποια αλλαγή? Που έφυγε ο κύριος Βενιζέλος. Έκανε κάθαρση, τι είπατε? Ότι άλλαξε, ότι κάτι άλλαξε. Τι άλλαξε, πείτε μου τι άλλαξε στο Πασόκ. Είπα εγώ ότι άλλαξε κάτι στο Πασόκ. Ναι, είπατε ότι έφυγε ένα κομμάτι και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο Πασόκ, αυτό είναι. Ένα κομμάτι που άρα δεν είναι. Έφυγε ένα μικρό. Όχι το ψηφοφόρο. Η κυρία Τσακαλέρο ήταν ξεκάθαρη. Μιλήσατε για τον κύριο Πάγκαλο και τον κύριο Ραγκούση. Δηλαδή τότε μήπω δεν έγινε σε πίσω από ξένα. Είπα ξανά ότι. Οι ίδιοι άνθρωποι παρέμειναν. Αυτό είναι το θέμα. Παρακαλώ. Θεωρούμε τον κύριο Πάγκαλο λάθος στο Πασόκ ή δεν? Για να καταλάβουμε τι θεωρούμε λάθος. Για μένα λάθος στο Πασόκ ήταν το βαθύ Πασόκ. Μάλιστα. Μάλιστα. Το οποίο έφυγε σήμερα. Το οποίο εγώ θεωρώ πως έφυγε. Μάλιστα. Δική μου άποψη. Μπορεί και να μην έχει φύγει. Εγώ θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι του παλαιού Πασόκ έχει φύγει. Μπορεί και να κάνω κάτι λάθος εγώ και να μην καταλαβαίνω αν. Μάλιστα. Ο κύριος Βενιζέλος δεν είναι κομμάτι του βαθύ Πασόκ, του παλαιού Πασόκ. Φυσικά. Είναι πρόεδρος σας όμως. Πώς έχει φύγει το πατέρα? Πρώτα απ' όλα. Πρόεδρος μας δεν πρόεδρος, είναι. Πρόεδρος του Πασόκ. Πρόεδρος μας είστε δεν ξεκάθαρο. Είναι. Πρόεδρος του Πασόκ. Είναι πρόεδρος του Πασόκ. Από τη στιγμή που είναι πρόεδρος του Πασόκ, ένα από τα παλαιότερα στελέχη, πώς γίνεται? Πρώτα απ' όλα. Δεν είναι παλαιότερο, γιατί αν θυμάστε και ο κύριος Καστανίδης έχει κάνει δήλωση ότι εγώ τους βρήκα. Αυτοί με βρήκαν μέσα στο Πασόκ, έτσι. Ναι, εντάξει, ηλικία. Χαρακτηρίζεται νέος μέσα στο Πασόκ. Ηλικία, μην το βάζουμε τώρα. Δεν σημαίνει ότι είναι 60 ετών. Είναι παλιό. Ο Υπουργός Οικονομικών φέρει και θετικά αποτελέσματα στο πλαίσιο που έπρεπε να κινείται φυσικά. Εγώ θα θυμίσω ότι ο κύριος Βενιζέλος κατάφερε να διώξει την Τρόικα το Σεπτέμβριο. Και να πάρουμε χειρότερα μέτρα. Κατάφερε να κουρέψει τα αποθηματικά του ταμείου. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Κολυβά, για τα αποθηματικά και θεωρώ ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα από τον κύριο Βενιζέλο. Μάλιστα. Ή από κάποιον άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Τσαλταμπασίδη. Δεδομένου ότι έρχεστε. Εσωτερικά του Πασόκ και δεν θα θέλω. Όχι, όχι. Δεδομένου ότι έρχεστε σε επαφή με τους μαθητές σας, οι νέοι άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν όνειρα. Είστε ένα πολιτικό πρόσωπο, φαντάζομαι κάνετε και κάποιες αναλύσεις στην τάξη. Τι είναι αυτό που σας ζητούν και αναλύσεις? Αναλύσεις στην τάξη? Όχι, δεν κάνω αναλύσεις. Πάνω στα μαθήματα, στο πλαίσιο που μπορεί. Είναι εκπαίδευση αυτό. Θα μου επιτρέψει ότι τουλάχιστον μέσα στην τάξη δεν έχω το δικαίωμα να. Πολιτική κατήχηση. Αν είναι ένα άλλο χώρο πολιτικό θα το κάνετε, γιατί το κάνουν, ξέρετε. Βεβαίως σας πω, επιτρέψτε μου. Εγώ δεν το λέω αρνητικά όμως, το λέω θετικά. Εγώ το λέω ότι το κάνουν. Όνειρα δεν έχουν μόνο νέοι άνθρωποι και οι νέοι άνθρωποι υπάρχουν για να έχουν και όνειρα. Όνειρα έχουν και οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι. Ξέρετε, η ελπίδα και η ζωή δεν τελειώνει ποτέ μέχρι να σβήσει. Υπάρχει η ελπίδα. Επομένως, δεν μπορούμε να στερήσουμε την ελπίδα και την λογική να έχει ένα καλύτερο αύριο σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Βέβαια, τα νέα παιδιά είναι αλήθεια ότι έχουν ένα προβληματισμό. Σας και λόγω της ανεργίας. Εγώ αυτό το οποίο, αυτό που θέλω να τους λέω συνήθως σε σχέση και με την κατάσταση που υπάρχει είναι ότι η δική τους αποκλειστική υποχρέωση είναι να δουλέψουν τώρα, να χτίσουν τον εαυτό τους, σε εισαγωγικά το χτίσουν, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε κατάσταση θα τους βρει την επόμενη μέρα. Βέβαια θεωρώ ότι αυτή η γενιά των παιδιών, καλώς εχόντων των πραγμάτων, δεν θα υποστεί πολύ μεγάλες συνέπειες από αυτή την κρίση. Ίσως εκείνη η γενιά των 35-40-45, η οποία βρίσκεται στην πλέον παραγωγική ηλικία, να είναι αυτή η οποία θα υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαλταμπασίδη. Να ευχαριστούμε πολύ και την Μαρίζα, η οποία ήταν ειλικρινέστατη σε αυτά που είπε. Και εδώ πέρα δείχνουμε ότι δεν υπάρχει το κατεστημένο ότι κάποιο γεννιέται και πεθαίνει μέσα σε ένα κόμμα. Παρακαλώ, θα ήθελα μόνο να προσθέσω για την αριστερά. Τα παιδιά σήμερα, οι νέοι άνθρωποι, έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και θεωρούν ότι ψηφίζουν κατά του συστήματος. Νομίζω ότι η άποψή τους είναι λάθος, αν θέλετε, γιατί οι γονείς τους έχουν μεγαλώσει και έχουν γαλουχηθεί μέσα από τα δύο μεγάλα κόμματα και έχουν επωφεληθεί από αυτά. Είναι λογικό οι νέοι σήμερα να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, γιατί το βλέπουν ως αντισυστημικό. Αλλά για μένα, αντισυστημικό δεν είναι να βγαίνουν στους δρόμους, δεν είναι να τα σπάνε όπως είχαμε τα προβλήματα με τους κουκουλοκόρους, γιατί για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξισωθεί, αν θέλετε, με αυτές τις διαδικασίες. Για μένα είναι να φέρει νέες προοπτικές και νέες προτάσεις. Θέλετε να φέρει διαχωρισμό εκκλησίας κράτους, θέλετε να βγάλει, να αποφορτώσει το κρατικό μηχανισμό από τους μισθούς των ιερέων. Θέλετε να φέρει στο οικογενειακό σύμφωνο το σύμφωνο συμβίωσης. Θέλετε να φέρει, όπως έφερε ο Ομπάμα, τον γάμο ομοφυλοφίλων. Θέλω να δω καινούργιες προτάσεις από την όποια αριστερά. Αυτές δηλαδή, εσείς έκανες δουλειά αυτή τη στιγμή. Ναι.
Γι' αυτό το λέτε. Αν ήσασταν στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχουν δουλειά, πιστέψτε με, το αν θα γίνουν γάμοι μεταξύ ομοφυλοφίλων ή αντίστοιχα, αν υπάρχει συμβίωση συμπονητικό ή πολιτικό γάμο, κάτι άλλο, δεν αφορά κανένα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και δυστυχώς η εγγραφειοκρατία σήμερα, γιατί και εμείς προσπαθούσαμε από το Σεπτέμβριο, θέλετε να ανοίξουμε μια εταιρεία πληροφορική στην Καβάλα, μας πήρε 7 μήνες η εγγραφειοκρατία. Και μετά και καλά που δεν απογοητευτήκατε. Και μετά δεν είναι απορούμε γιατί νέοι θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν έχουν άλλη επιλογή όταν 7 μήνες προσπαθεί. Τρώγοντα πάνω στα μειώσει του υπαλλήλου του δημοσίου, άσχημα ο κύριο Τσίπρα. Έχω την ανάγκη να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει και στον Έλληνα και κάνω που το θέλουμε και εμεί οι Έλληνε. Πάντω επιτρέψουμε για όλα αυτά που είπατε, γιατί τώρα διαχωρισμό εκκλησία κράτου, όσου έχω ρωτήσει πόσα ποσά θα φέρει, τι ποσό θα αποφέρει, τι κέρδο θα φέρει. Πρέπει να πάω σε διαφημίσει. Δεν μου το έχει απαντήσει. Παρακαλώ, κύριε Τσαντεβασίδη. Μάλλον χάσουμε το ελληνικό κράτο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε όμω τελικά όλοι μα, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι πολιτικέ δυνάμει. Είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις μας. Και δεν αναφέρουμε στις υποχρεώσεις μας απέναντι στο κράτος, αναφέρουμε στις υποχρεώσεις μεταξύ των ανθρώπων και μέσα στην κοινωνία. Φυσικά. Γιατί τελικά αυτό πληρώνουμε σήμερα, το ότι δεν ήμασταν εργατικοί, το ότι ήταν δικές μας οι ευθύνες σε πολλά θέματα και ότι δεν ήμασταν εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Όταν λοιπόν θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας και δεν θα ψάχνουμε να βρούμε αν φταίει ο Χ Γερμανός ή ο Ψιό Αμερικάνος. Και τότε θα καταλάβουμε πραγματικά και ποια είναι και η λύση στο πρόβλημα. Να ευχαριστήσουμε τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, αναφέροντας ότι με ενσωμάτωση της τάξης του 30% η Νέα Δημοκρατία στο νομό Καβάλας προηγείται με 33,45%. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 21,25% να ανοίγει, βλέπουμε, η ψαλίδα. Τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ με 15,7%. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες με 8,08, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή με 6,66, η Δημοκρατική Αριστερά με 5,05, ΚΚΕ με 4,51, Λαός με 1,56, Δημιουργία ξανά με 1,54, Οικολόγοι και Κίνημα Δεν Πληρώνω με μικρά ποσοστά. Αμέσως τώρα διαφημίσεις και συνεχίζουμε.